στο podcast που ακολουθεί υπάρχει διαφημιστική αναφορά προϊόντος. Καλημέρα, καλησπέρα. Σπύρος Καβαγεράτους εδώ. Χάρη Σταύρου. Εδώ. Ωραίο ήταν αυτό. Γη καλή σελήνη. Bold Brothers. Ναι, ναι. Επεισόδιο 15. 15. Ναι, ναι, ναι. Πώς θα γίνει τώρα, το θυμόμαστε πάντα. Το θυμάμαι πάντα. Νέο επεισόδιο. Και άμα γίνει λάθος, πάει ο Φαφαλιός, μας κάνει τα νοήματα. Έτσι, γιατί εδώ δεν κόβουμε. Κόψαμε όμως την προηγούμενη φορά. Τώρα αφού είπαμε δεν κόβουμε. Δεν μία κόβουμε. Φορά έχουμε κόψει. Μία φορά κόψαμε. Λοιπόν, άκου τώρα. Oh. Αρχίζουν τελικοί. Ναι. Εντάξει, έχει γίνει λίγο περισσότερη ένταση από ό,τι περίμενα. Τα περίμενα λίγο πιο ήσυχα. Αλλά θα ήθελα να πάρω τη φωτογραφική μηχανή, να την κάνω κάμερα, να την κάνω. Βάζω φωτογραφίες, να τραβάω βίντεο. Πρέπει να εξυγχρονιστείς αρχικά. Ναι. Και είναι πολύ καλή ευκαιρία να εξυγχρονιστείς με το Samsung S22 Ultra. Βραδινές λήψεις εξωπραγματικές. Να το έχεις στο γήπεδο. Να βγάζεις εκεί προστατευτικά δίχτυα στο σεφ. Όχι, εγώ θέλω να τραβάω αγώνες. Να τραβάς αγώνες, φάσεις. Κόσμο και τέτοια. Τα τρίποδα στο τέλος που κρίνουν μάτς. Samsung S22 Ultra. Καλύτερη επιλογή. Πρέπει να αναβαθμιστείς. Πρέπει να εξυγχρονιστείς. Ναι, θα ήρθε το κάνω. Η ώρα. Θα το κάνω γιατί έχουμε τελικούς. Έχουμε τελικούς. Τι βλέπεις. Και να ήσουν τώρα και στην Αμερική να έχουν και NBA τελικούς. Θα ήσουν εκεί στην Βοσκόνη ψηλά και θα έβγαζε τον Ντέι του, α πούμε. Το date ή θα έβγαζε τον Γκάρι. Καλά πάνε οι Celtics, ε. Ναι, 2-1. Καλά πάνε οι Celtics. 2-1. Όταν μας ακούτε μπορεί να είναι και 2-2. Ναι, σωστό γι' αυτό. Εγώ δεν είπα 3-1, 2-2. Σωστό γι' αυτό. Πάμε λίγο Α1. Ναι. Έχουμε τελικούς, μεγάλους τελικούς, πραγματικά σπουδαίους τελικούς μετά από πολλά χρόνια. Τέσσερα χρόνια. Ναι. Γιατί όπως είχα το κάνουμε, όταν έλειπε ο Ολυμπιακός, δεν ήταν το πρωτάθλημα της Α1, ήταν υποβαθμισμένο. Όποιος και αν πιστεύει το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επέστρεψε, είναι στον τελικό και υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Και όσο και αν ο Παναθηναϊκός φάνηκε στα παιχνίδια με τη Λάρισα ότι είναι πεσμένος, σας το λέμε τώρα χωρίς να θέλουμε να στρογγυλέψουμε πράγματα, πάντα τα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, σε ό,τι κατάσταση και αν είναι ένας από τους δύο, θα είναι η καλύτερη τελική στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ε. Στην Ευρώπη. Πάντα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για πες μου. Φέτος δεν θα είναι. Θα είναι εντάξει, να είναι το δεύτερο. Εντάξει, να είναι το Real Barcelona. Άντε και να πήγε το Παρτιζάν. Όχι, μωρέ. Ερυθρός Αστέρας να έχει ενδιαφέρον. Είναι πίσω ακόμα. Χθες βλέπαμε το. Φενέρεφες. Ναι. Φενέρεφες είναι τρομερό. Αρμάνι Βίρτους. Αρμάνι, βλέπαμε τελικούς. Α, δεν είναι. Ολυμπιακός, έχουμε καλά ζευγάρια. Έχουμε καλά ζευγάρια πλέον, ναι, όντως. Είναι πολύ ωραία η τελική σε αυτούς που υποτιμούν τα πρωταθλήματα. Είναι πάρα πολύ ωραία η τελική. Είναι η τελευταία εντύπωση. Το είπε πρόσφατα και ο Μάνος Παπαδόπουλος στη Zenit. Λέει πάντα το πρωτάθλημα ήταν αυτό που έμενε. Σωστό. Και αυτοί πανηγυρίζανε γιατί και η Zenit το πήρε. Σωστό. Επί της CSKA σε ένα υποβαθμισμένο. Σωστό. Πρωτάθλημα πλέον στην BTB. Αλλά επειδή δεν είχαν τίποτα άλλο, γίνεται χαμός. Γεμάτα γήπεδα παντού. Όπως γεμάτα γήπεδα είναι σε όλα τα πρωταθλήματα. Θέλετε στη Σερβία, θέλετε στην Τουρκία, θέλετε στην Ιταλία, θέλετε στην Ισπανία. Σε όποια χώρα και να δεις, είναι τα πρωταθλήματα είναι πολύ σημαντικά. Και τώρα έχουμε τους καλύτερους τελικούς που μπορεί να έχει το ελληνικό μπάσκετμπολ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτα γήπεδα γιατί είναι ειδικές συνθήκες. Το πρώτο νομίζω θα είναι γεμάτο. Το πρώτο ξέρεις, επειδή είναι τρίμερο, οι Έλληνες το τρίμερο το έχουν πολύ ψηλά. Και δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτο. Τρομερό, ε. Ναι, μετά ο Παναθηναϊκός ξέρεις, επειδή δεν έχει γεμίσει φέτος το ΟΑΚΑ, θα δούμε. Από το τρίτο και μετά πιστεύω όμως ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Από το τρίτο και μετά. Και όσο πάει. Θα είναι τρία, θα είναι τέσσερα, θα είναι πέντε. Θα είναι γεμάτα μετά τα ίδια. Σε τι επίπεδο είναι η ανυπομονησία σου από το 1 μέχρι το 10? 10. 10, ε. 10. Όσο και στο Final Four. Πάντα. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Για μένα το πρωτάθλημα πάντα ήταν, είναι και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα πω πιο σημαντικό από το Final Four, αλλά επειδή είναι το τελευταίο που μένει και επειδή είμαι και πολλά χρόνια στα γήπεδα, έχω δει πρωταθλητή Ευρώπης να διαλύεται μετά από πρωτάθλημα. Σωστό. Και λέω το 96 τον Παναθηναϊκό. Σωστό. Έχω δει πρωταθλητή Ευρώπης να είναι στεναχωρημένο στο τέλος της σεζόν. Άλλο τι γράφει η ιστορία, ναι, ναι, ναι. Και μετά από 10 χρόνια. Ναι, ναι. Λέμε, 7-8 χρόνια λέμε, ο πρωταθλητής Ευρώπης το 13. Το 13 το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός ήταν ευτυχισμένος. Σωστό. Ο Ολυμπιακός. Ναι. Τώρα πρέπει να λειτουργήσεις. Θυμάσαι όταν είχαμε κάνει μικρή μαθήματα οδήγησης που ο δάσκαλος είχε φρένο γκάζι. Ναι. Τώρα πρέπει να λειτουργήσεις έτσι. Πρέπει να πατάς λίγο φρένο γκάζι γιατί θέλω να πω πράγματα που δεν πρέπει να τα πω. Ωραία, πες. Πρέπει να πατάς, πρέπει να μου το πατάς εσύ έτσι, να τα καταλάβει. Και άμα δω ότι παρατρακάρουμε, θα σου πάρω και το τιμόνι. Όχι, πάρε το μικρόφωνο. Πάρε το μικρόφωνο. Τιμόνι θα το δεν λέω. Δεν έχω καμία ορεξία τους τελικούς. Ειλικρινά το λέω. Ειλικρινά. Εσύ γενικά, επειδή είσαι πολύ της ψυχολογίας, δεν σε αρέσουν αυτά όταν αρχίζουν εντάσεις. Δεν μου αρέσουν οι εντάσεις. Γεράσαμε για εντάσεις.
γεράσαμε για εντάσεις, ειδικά όταν ασχολούμαστε με κάτι που ναι μεν κρίνει τη ζωή μας, γιατί ξέρεις, λέγεται ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν ψωμί σε τόσες οικογένειες και δίνουν και ψωμί σε εμάς, αλλά είναι μπάσκετ. Είναι μπάσκετ. Και εγώ κάποιο, ήδη, δεν μας δίνουν. Έχω... με την, δηλαδή και χωρίς το τελικό, πάλι εδώ είμαστε εμείς. Ναι, πάλι εδώ είμαστε. Δίνουν όμως μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι. Κάνουν πιο ωραία τη δουλειά μας. Εκεί μετά από το Final Four, θυμάσαι που σου έλεγα είμαι πολύ έτοιμος για τελικούς. Δεν ξέρω. Δεν... σαν να μου έχεις γυρίσει τώρα το διακόπτη στο. Σε πόσες φορές το λέγαμε αυτό και στο τέλος, όταν γίνονταν τα μάτια, πέρναγε το ένα, το δύο, γίνονταν ο χαμός. Εντάξει, να μην γίνουμε Σερβία. Εντάξει, είμαστε Βαλκάνια. Ναι, όχι, αυτό μπορώ, που γίνεται στη ναι. Σερβία, ας πούμε, είναι άθλιο. Το έχουμε ζήσει και εμείς. Συνέχεια το ζούσαμε. Το έχουμε ζήσει και εμείς. Ο Μπράντοβιτς είναι πολύ έμπειρος από όλη αυτή την κατάσταση και είναι μέρος αυτή τη κατάσταση, γιατί έχει και αυτό τον τρόπο να δημιουργεί τέτοιες εντάσεις. 25 χρόνια τα ζει αυτά. Και ας είναι και ας λέει και ο ίδιος ότι δεν θέλει και. Μέρος της έντασης είναι και αυτό. Και όπως και να το κάνουμε, Σερβία και Ελλάδα μοιάζουν πάρα πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Και στο Ερυθρός Αστέρα και εκεί υπάρχει και διακύβευμα μεγάλο. Ναι, σωστό, σωστό. Είναι η Ευρωλίγκα. Πολύ σωστό. Πεις, πολύ σωστό. Παρτιζάν θα πάει στο τέλος. Ναι, και πάλι όμως είναι η Ευρωλίγκα. Είναι μια ομάδα είναι σίγουρη και έλεγε παρακαλά για να χαρτί. Και σίγουρα θα. Και παίζονται και περισσότερα χρήματα. Μπράβο. Τα έλεγαν και οι άνθρωποι της Παρτιζάν ότι ο Ερυθρός Αστέρας παίρνει περισσότερα χρήματα κρατική επιχορήγηση. Γιατί είναι στην Ευρωλίγκα. Βέβαια. Εδώ θα μου πει τώρα. Τι διακύβευμα υπάρχει. Υπάρχει ότι είναι ο πρωταθλητής. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι ο πρωταθλητής. Ναι, είναι σημαντικό. Γιατί το υποτιμάμε. Δεν είναι. Όχι, όχι, δεν είναι το υποτιμάμε. Πολύ σημαντικό. Ο πρωταθλητής κάθε χώρας τελειώνει τη σεζόν. Είναι χαρούμενος. Θα μου πεις. Όταν είσαι ο πρωταθλητής της Ευρώπης, το μαθαίνει όλη η Ευρώπη. Μπασκετική. Ναι, όταν το μαθαίνει, όταν είσαι πρωταθλητής της Ελλάδας, ασχολούνται λιγότερο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εσωτερικά είναι γλέντι. Στη λειτουργία του οργανισμού. Μπράβο, στη λειτουργία του οργανισμού. Θυμάσαι διαφορά. Σε επόμενες κινήσεις, τι θα γίνει του χρόνου. Ξέρεις, επηρεάζει πολύ. Ένα καλάθι μπορεί να κρίνει η παραμονή ενός παίχτης στο τέλος. Βέβαια. Η μεγαλύτερη διαφωνία μας, για να την ξέρει και ο κόσμος, είναι το πρώτο στην Ευρώπη ή πρώτο στην Ελλάδα. Ναι. Εσύ λες πρωτάθλημα, εγώ λέω ας πούμε Ευρωλίγκα. Ναι, εγώ λέω με την διαφορά. Θέλω να το καταλάβεις πώς το λέω. Όχι, εγώ ξέρω πώς. Ναι, ο κόσμος. Ότι να το καταλάβει. Στην Ευρωλίγκα. Πόσες φορές μία ομάδα αναλογικά θα βγει πρωταθλήτρια. Ναι, ναι. Δηλαδή παρακολουθούμε εμείς Ευρωλίγκα από τότε που υπάρχει Final Four από το 87-88. Εσείς. Εγώ, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή αυτή τη στιγμή πόσα χρόνια είναι αυτά. 35. Πόσες φορές ελληνική ομάδα πήρε Ευρωλίγκα, 6 ο Παναθηναϊκός, 3 ο Ολυμπιακός, 22 Final Four. Ωραία. 9 στις 35 υπήρχε χαρούμενη ομάδα. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν και άλλα 26 που δεν πήρε πρωτάθλημα. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται οι ελληνικές ομάδες να παίρνουν πάντα την Ευρωλίγκα. Και όπως πάει, μειώνεται. Αλλά πρέπει να, πάρουμε... να λες, θα πάω να πάρω το άλλο πρωτάθλημα αυτό. Πρέπει να έχεις στόχο ναι. την Ευρωλίγκα. Πρέπει να θες να πάει στο Final Four. Ναι. Αλλά το εφικτό είναι να παίρνεις το πρωτάθλημα ναι, της χώρας εσύ σου, για να πηγαίνεις στους τίτλους. Εσύ πας με το εφικτό. Εγώ, ας πούμε... Στην Ευρωλίγκα είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Ναι, θα παίρνουν όλοι. Τεράστιος, τώρα παίρνει η ΕΦΕΣ. Ναι, βέβαια. Έτσι. Και επειδή στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό το πράγμα, το να πάρεις το πρωτάθλημα, είναι σημαντικό. Θα μου πεις τώρα η ΕΦΕΣ, θα είναι πετυχημένη. Θα είναι πετυχημένη. Αλλά είναι αλλιώς. Αν έπαιζε Φενέρμπαχτσε Γαλατά, θα γινόταν χαμός. Ναι. Στο Ερυθρός Αστέρας είναι σημαντικό. Το Μπαρτσελόνα Ρεάλ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Μπαρτσελόνα Ρεάλ είναι. Το Βίρτους Αρμάν είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Όλα είναι πάρα πολύ. Η ΕΦΕΣ που δεν έχει και τη λαϊκή ναι, μάζα ναι, ναι, που ναι, δεν ναι. θα μπορούν να κυκλοφορήσουν ή να θα στεναχωριούνται. Σωστό. Δεν έγινε και τίποτα. Ναι, πήραμε την Ευρωλίγκα, πάμε την πάρουμε για του χρόνου. Και την έχουμε πάρει δύο φορές. Έτσι ακριβώς και το πρωτάθλημα να χάσουμε. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Πες μου τι σε έχει χαλάσει. Σε έχει χαλάσει τώρα αυτό που έχει γίνει μετά τη Λάρισα. Με έχει χαλάσει όλο αυτό που έχει γίνει στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα, με τους διαιτητές, με την γκρίνια. Δηλαδή τώρα με το γιατί ξεκινάνε Σάββατο και όχι Κυριακή και όχι Δευτέρα και όχι Παρασκευή. Λες και έχει σημασία. Δηλαδή τι να πει η Μπάγερν, ας πούμε. Που το λέει ο Τρικέρι, θα πρέπει να έχουμε δύο ρόστερ για να επιβιώσουμε. Παίζανε τέσσερις αγώνες. Τι να πούνε. Μέσω final play-off. Αυτό ας πούμε. Ρε παιδί μου. Στην Ελλάδα. Ο Εσάκε. Μπορεί να σου γλιτώσει και ένα μάτσο ναι, πρωτάθλημα ναι. επειδή έχεις διάβολο εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Η Μπαρτσελόνα μπορεί να παίξει Πέμπτη βράδυ στο Σεφ και Σάββατο βράδυ στα Κανάρια. Ναι, ναι. Στα Κανάρια. Που να φύγει από την Αθήνα. Σαν να πας Αθήνα. Αμερική. Όχι. Το να πας Βαρκελόνη-Αθήνα είναι το ίδιο να πας Βαρκελόνη-Κανάρια. Ακριβώς. Είναι το ίδιο πράγμα. Τρεις ώρες. Ναι. Μετά από δύο βράδια. Στη μέση. Δύο βράδια. Ναι, ναι, ναι. Και από Σάββατο βράδυ να ξαναπαίξει Τρίτη, Πέμπτη και μετά πάλι είναι Σάββατο. Πολύ χαμηλά στο ύψος της Αφρικής. Δεν γκρινιάζει κανένα. Δεν γκρινιάζει κανένα. Αν γκρινιάξουν δεν γίνεται τέτοιο. Κατάλαβες. Είμαστε 2022 και ακόμη συζητάμε για πράγματα που συζητούσαμε πότε, το 2008, ναι. το 2011,
Το 2022. Το 1993. Το 1993. Μπράβο, αυτό. Το 1995. Απλά, ξέρεις τι μου φαίνεται περίεργο. Εντάξει, πήγε το μάτς, ήταν πράγματι το πιο πιθανό αυτό που περίμενα την Κυριακή Σάββατο. Αλλά να λέμε ότι φταίει ο Ολυμπιακός για αυτό. Ξέρεις τι είναι το περίεργο. Μα ο Παναθηναϊκός καθυστέρησε να τελειώσει τη σειρά του. Ο Ολυμπιακός περίμενε. Και στην τελική. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Εμείς περιμέναμε η τελική να αρχίσουν την Τετάρτη, την προηγούμενη. Ο Παναθηναϊκός δεν τελείωσε τη σειρά του γρήγορα. Δεν φταίει κανένα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε υπολογίσει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει που θα πάει στα 5 μάτς και πέσει. Ο Ολυμπιακός ήθελε να αρχίσουν την προηγούμενη Τετάρτη. Στην τελική, κύριοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του Κολοσσού και όποια ομάδα θέλετε, το NBA ξεκίνησε τη σεζόν του και το Σεπτέμβριο έλεγε η τελική μας θα ξεκινήσουν στις 2 Ιουνίου. Ναι. Εσείς τώρα κόφτε το λαιμό σας στους τελικούς της Ανατολής και της Δύσης. Αν πάτε στα 7 μάτς. Την επόμενη μέρα που αρχίσετε. Όπως πήγανε πέρυσι οι Bucks. Είχαν 2 μέρες για να ταξιδέψουν. Πρόσεξε τώρα, οι Bucks πήγανε από την Ατλάντα στο Μιλγόκι, έφτασαν ξημερώματα, πήγανε για ύπνο, μάζεψαν, φόρτωσαν το αεροπλάνο το απόγευμα της ίδιας ημέρας και το βράδυ ήταν στο Φίνιξ για να παίξουν το επόμενο βράδυ. Και γι' αυτό χάσανε και 2 μάτς. Καταλαβές. Γι' αυτό και χάσανε, το λέμε. Εξήγησέ το. Τα 2 μάτς τα δώσανε. Τα αφήσανε. Τα αφήσανε για να ξεκουραστούν. Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Και μετά πήραν 4 νίκες. Ξεκινήστε λοιπόν τη χρονιά το 2022-2023 ομάδες Α1 και βάλτε βασικά πράγματα. Δεν έχετε βασικά πράγματα. Δεν σου λέω να μου πεις το Σεπτέμβρη πότε θα γίνει η τελική της Α1. Αλλά κάτσε ρε φίλε. Είναι Τετάρτη βράδυ και δεν ξέρουμε πότε ξεκινάνε η τελική. Τρομερό αυτό. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή θέλει να έρθει ο άνθρωπος τώρα από την Αλεξανδρούπολη να δει ένα τελικό στο σεφ. Okay? Και δεν ξέρει πότε θα κλείσει η εισιτήρια, πότε θα κλείσει ξενοδοχείο και δεν σας νοιάζει ο άνθρωπος από την Αλεξανδρούπολη. Κρίμα όμως γιατί αυτός είναι ο πελάτης σας. Τι θα κάνουμε τώρα. Συμφωνώ. Πάτα λίγο το φρένο. Όχι, τώρα, όχι, γιατί... συνέχισε. Εντάξει, τι να συζητάμε. Λοιπόν... Τα ίδια και τα ίδια. Κουραστήκαμε. Κουραστήκαμε. Και σου λέει μετά ο άλλος, πάρε θέση. Ρε παιδιά, σε τι να πάρουμε θέση. Στα αυτονόητα. Ναι, κάποιες φορές πρέπει να συζητάμε ακόμα και τα αυτονόητα. Να εξηγήσεις ακόμα και τα αυτονόητα. Μα τι να συζητήσουμε, είναι Τετάρτη βράδυ. Ήμασταν Τετάρτη βράδυ στο γραφείο και πόσοι άνθρωποι σε ρώτησαν. 100 άνθρωποι. Πότε θα αρχίσουν τελικοί. Δεν ξέρουμε, ρε παιδιά. Ναι, γιατί άλλοι θέλουν να δουν τα τέτοια. Σάββατο. Δεν ξέρουμε. Σήμερα, δηλαδή, λες, Πέμπτη μεσημέρι, κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τα μάτια του Σαββάτου. Για το μάτι του Σαββάτου. Για πότε να προλάβει ο άλλος να το πάρει. Για το μάτι του Σαββάτου. Έτσι. Και πιστεύω τώρα ότι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπήρχε διαφωνία Σάββατο, κύριε. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν με νοιάζει. Τρεις μέρες είναι. Σου λέω ειλικρινά, δεν με νοιάζει αν υπήρχε διαφωνία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δεν με νοιάζει ποιο έχει δει. Ο Ολυμπιακός δεν πήρε θέση. Οκ, ας το πω Ολυμπιακό τώρα. Δεν θα κρίνω εγώ τώρα γιατί φωνάζει ο Παναθηναϊκός, αν έχει δίκιο ή οτιδήποτε. Λέω όμως ότι κύριοι του ΕΣΑΚΕ που παρεμπιπτόντος φέτος. Δεν ενδιαφερθήκατε να βγάλουμε κορυφαίες πεντάδες MVP κανονικής περίοδου. Εντάξει, οκ, okay, το μοναδικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη δεν έχει βγάλει κορυφαίους. Άστο αυτό. Δεν μας αλλάζει τη ζωή μας, εντάξει. Δεν μας την αλλάζει. Κύριε του ΕΣΑΚΕ, ομάδες του ΕΣΑΚΕ, δεν σας ενδιαφέρει να έχετε μια έναν υποτυπώδη προγραμματισμό. Άμα δεν σας ενδιαφέρει εσάς, δεν μας ενδιαφέρει ούτε εμάς αυτό το προϊόν. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Είναι τόσο απλό. Αλλά τουλάχιστον το Σάββατο θα είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Ναι, το ξέρω. Okay. Έχουμε όμως καλούς τελικούς. Παρεμπιπτόντως, κάτι πρέπει να γίνει και με τις αδειοδοτήσεις. Έπρεπε 31. Από ποιο να γίνει, ρε Σύσπυρο? Από ποιο να γίνει? Από αυτούς που λένε ότι δεν θα αφήσουμε τον Άρη και την ΑΕΚ να παίξει. Ωραία, ποιοι θα έρθουν? Θα κάνετε πρωτάθλημα με 9 ομάδες, με 8, με 11. Αυτό κάντε όμως, το. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνετε. Ναι, κάθε χρόνο τα ίδια θα λέμε. Ακριβώς. Αφού οι ίδιες ομάδες όμως αποφασίζουν, στο τέλος κάτι γίνεται. Λένε φέτος, και από πέρσι λέγανε, θα αλλάξει τώρα, υπάρχει κανονισμός. Τίποτα. Φέτος λένε, θα αλλάξει, υπάρχει κανονισμός. Να το δούμε, παιδιά. Να το δούμε. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί παραθυράκι στο τέλος για τις ομάδες. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στους τελικούς. Πάμε λίγο στους τελικούς. Είσαι από αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει εύκολα. Είμαι από αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θεωρητικά δεν μπορεί να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι όλα υπέρ του αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη, ξέρεις τι με προβληματίζει τον Παναθηναϊκό. Με προβληματίζει ότι δεν έχει παιδιά σε χρονιά συμβολέου. Δηλαδή, ο Παπαπέτρου δεν είναι σε χρονιά συμβολέου. Ο Παπαγιάννης δεν είναι σε χρονιά συμβολέου. Δηλαδή, απ' την άλλη, αυτοί είναι Έλληνες, αντιλαμβάνονται λίγο την κατάσταση. Γιατί δεν μου βγάζει κάτι ο Παναθηναϊκός να με πείσει ότι μπορεί να πάει σε σειρά αγώνων και να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, οκ, okay, προφανώς δεν ανακαλύψαμε τώρα την Αμερική. Δηλαδή, όλη τη χρονιά αυτή είναι η κατάσταση του Παναθηναϊκού. Θα ήθελα όμως να δω μια αντίσταση. Όχι τόσο στο πρώτο μάτς, όσο στο δεύτερο. Δηλαδή θα ήθελα να τραβήξει λίγο τη σειρά. Ναι, να την τραβήξει εγώ, λίγο τη σειρά. Χωρίς να τα λέω, γιατί πρέπει να τα ακούσουν κάποια αυτιά.
Ποτέ, ναι, ποτέ δεν υπάρχει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, γιατί είναι Ολυμπιακός τώρα γηπεδούχος, που να είναι δεδομένο. Δεν είναι κλισέ. Όσο θα έχω στο μυαλό μου τη σειρά που ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει το break στα Πατήσια με την χειρότερη ομάδα που είχε ως ρόστερ. Με Τόμιτς προπονητή, ε. Ναι, με Τόμιτς προπονητής που εκεί έγιναν διάφορα πράγματα στα Πατήσια για να τελικά να κερδίσει. Έγινε μεγάλη ανατροπή και ο Ολυμπιακός δυσκόλεψε πραγματικά τον Ολυμπιακό. Ο 8ος Ολυμπιακός προημιτελικά έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Τρομερό. Από τη στιγμή που το έχω δει αυτό. Σωστό. Και ήταν στο όριο να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Πάντα θα λέω ότι τα παιχνίδια των αιωνίων σε οποιοδήποτε σπορ είναι διαφορετικά. Βέβαια θα μου πεις σε ένα μάτς ή σε σειρά με δύο νίκες είναι διαφορετικά. Ναι. Τώρα είναι τρεις νίκες. Τρεις. Αλλά ποτέ μην υποτιμάτε και την καρδιά του πρωταθλητή, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μόνιμος πρωταθλητής, και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι τεράστια. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή να παίξει το Ολυμπιακός το καλό του παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός το καλό του παιχνίδι, δεν γίνεται να χάσει. Σε 10 μάτσαν 8-2. Ναι. Σε 10 μάτσαν 8-2. Αλλά υπάρχει η ψυχολογία, υπάρχει το άγχος. Υπάρχει το δεδομένο ότι στο πρώτο μάτς το σεφ θα έχει λιγότερο κόσμο από ό,τι συνήθως σε τελικούς. Υπάρχει κούραση. Εντάξει, φτάσαμε τέλη Ιουνίου. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι σε καλή κατάσταση σε αυτό το κομμάτι. Ξεκουράστηκε μετά το Final Four. Αν παίζανε τους τελικούς μετά την επόμενη εβδομάδα από το Final Four, θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Είδαμε το πρώτο μάτς πως ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε απέναντι στο Περιστέρι. Το πρώτο μάτς. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός με τη Λάρισα στα εντός έδρας μάτς. Εντάξει, τα καθάρισε εύκολα, ειδικά το τελευταίο. Στα εκτός ήταν διαφορετική κατάσταση. Και να εξηγήσουμε ότι είναι τρία εκτός έδρας μάτς με τη Λάρισα. Και στα τρία εκτός έδρας μάτς με τη Λάρισα δυσκολεύτηκε, γιατί στην κανονική περίοδο είχαν 18. Και άρχισε ο Νέντοβιτς να βάζει αυτά που δεν μπαίνουν. Σωστό, σωστό. Άρα και στα τρία μάτς η Λάρισα, που από τη στιγμή που άλλαξε παίκτες, πήρε ο Μούντι, Μάριτς κλπ. Έγινε πολύ καλή ομάδα. Sorry, σε διακόπτω. Καλά, γι' αυτό που έλεγα, ότι δεν με πείθει ο Παναθηναϊκός γενικώς, βλέπεις ότι και πνευματικά κάτι κάπου υστερεί. Δηλαδή, να τις κρίνω ή να μην τις κρίνω. Τέλος πάντων, είδες τον Παπαπέτρου να βγαίνει στο μάτς στη Λάρισα και να κάνει δηλώσεις για πολλά πράγματα. Τον είδες να βγαίνει μετά από το πέμπτο μάτς να ξανακάνει δηλώσεις για πολλά πράγματα. Όχι το μάτς, ας πούμε. Είδες τον Νέντοβιτς να πηγαίνει στο Twitter και να γράφει πράγματα που δεν έπρεπε να γράψει. Ναι. Και γι' αυτό έκλεισε το λογαριασμό. Και γι' αυτό έκλεισε το λογαριασμό. Βλέπεις γενικά ότι δεν είναι, ρε παιδί, δεν σε πείθει ότι αυτή η ομάδα είναι έτοιμη να μπει στους τελικούς απέναντι σε μια ομάδα που από την αρχή της χρονιάς είχε στόχο το πρωτάθλημα. Yeah. Απέναντι σε μια ομάδα που πήρε τον Προμηθέα με 3 κατοστάρες και 110 πόντους συνολική διαφορά. Απέναντι σε μια ομάδα που είχε 5 μέρες περισσότερης ξεκούρασης. Δείχνει φρέσκια και έχει και το πλεονέκτημα έδρας. Όλα τα δεδομένα είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Αυτό ποτέ, λέω. Ποτέ δεν μπορείς. Θα δούμε στο πρώτο μάτς. Το θεωρώ πολύ καθοριστικό το πρώτο μάτς. Για μένα, πάντα είναι καθοριστικό. Για μένα το πρωτάθλημα στο μεγαλύτερο βαθμό θα κριθεί το Σάββατο. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει και κερδίσει εύκολα, τότε νομίζω ότι είναι πιθανό και το 3-0. Ναι. Γιατί θα πετύχει ένα Παναθηναϊκό που δεν θα έχει κόσμο στο ΆΚΑ, ναι, θα είναι απογοητευμένοι, θα έχουν την εσωστρέφεια. Αν όμως δούμε δύσκολη νίκη ή τον Παναθηναϊκό να κερδίσει, μετά θα έχουμε play-off. Σωστό. Σωστό. Θα έχουμε play-off κανονικά, θα έχουμε τελικούς, πραγματικούς τελικούς. Είναι πολύ καθοριστικό για μένα το match του Σαββάτου. Θα κρίνει όλη την εικόνα των τελικών. Πολύ σωστό. Νομίζω ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι να χάσει. Ναι, δεν έχει αυτή να είναι η πραγματικότητα. Τι δεν έχει κάτι να χάσει. Καταρχήν, συζητάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό αυτή τη περίοδου και δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός στις επόμενες. Ναι. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση, αλλά. Αυτή την ξεκινήσουμε όταν τελειώσουμε. Okay, ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός του χρόνου. Συζητάμε τώρα για το παρόν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι. Καλό είναι να συζητάμε για το παρόν, γιατί και ο κόσμος βιάζεται. Θέλει να δει μεταγραφές. Αλλά υπάρχει ένα πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια διαφορετική κατάσταση, νομίζω πολύ πιο ρευστή από ό,τι θα περιμέναμε. Οκ, okay, ναι, αυτά τα δούμε εν καιρό, αλλά νομίζω ότι αν ρωτήσει 100 ανθρώπους αυτή τη στιγμή, οι 95 θα σου πούν Ολυμπιακό. Εντάξει, ναι, αυτό έχει και λογική. Απλά για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Θα κρυθούν πολλά στο πρώτο παιχνίδι μάτς, ναι, που θα γίνει στο στάδιο της Κεφυλίας. Αυτά για το πρωτάθλημά μας. Ναι. Αρχίζει και θα το δούμε και θα έχουμε πολλές συζητήσεις. Κάτσε, περίμενε. Πες μου. Έχουμε και σειρά μικρών τελικών. Ναι. Γιατί τις ταλαιπωρούν αυτές τις ομάδες. Ναι. Δηλαδή τώρα βάζεις τον Προμηθέα να ταξιδεύει στη Λάρισα, τη Λάρισα να ταξιδεύει στον Προμηθέα. Γιατί. Γιατί. Πες μου, γιατί. Τι. Οι χορηγοί. Ποιοι χορηγοί.
να δείξουν προμηθέα Λάρισα. Γιατί, πες μου, στην Ευρωλίγκα γιατί το κάνουν. Την τρίτη θέση. Γιατί στην Ευρωλίγκα, στο Final Four, λες στο θεατή που θα έρθει, θα δεις 4 μάτς αντί για 3. Είναι ένα μάτς παραπάνω. Ναι, τέλος πάντων. Okay. Νομίζω γενικά πρέπει να καταργηθούν. Τρίτη θέση στην Ελλάδα. Ναι. Τι δίνει η τρίτη θέση. Βγήκανε. Υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα το τρίτη τέταρτη θέση. Καμία. Ξέρω. Πουθενά. Δεν υπάρχει. Ξέρω εγώ. Πουθενά. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Κύριε Τεσάκη, καταργήστε το, σας παρακαλώ. Δεν έχει τώρα Γαλατά Σαρέντα Ουσάβακα στην Τουρκία. Έχει. Δεν έχει. Δεν έχει. Τι έχει, θα έχει Μπανταλώνα, ξέρω εγώ, Βαλένθια, ποιο είναι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είμαι. Μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ελληνικό φαινόμενο, πραγματικά. Και αυτό. NBA. Λοιπόν, όχι, να πούμε λίγο στα πρωταθλήματα. Τι βλέπει, ποιο θέλει να το παίρνει, στην Ισπανία. Α, θα πάω με Ρεάλ. Ρεάλ, ε. Θα πάω με Ρεάλ. Αν. Αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Θα δούμε. Ιταλία. Νομίζω ότι ο Γιούλιο ο τραυματισμό αλλάζει πολύ. Ιταλία. Εγώ λέω Μπαρσελόνα, τη παίρνει Ρεάλ. Πάμε Ρεάλ, έτσι για το. Εγώ Μπαρσελόνα, εσύ πα Ρεάλ. Ναι, εγώ Ρεάλ, εγώ έτσι για το τέτοιο. Ιταλία, ε. 4-1 Αρμάνι. 4-1. Το χάσε πέρυσι 4-0. Ναι, θα το πάρει Αρμάνι. 4-1 η Αρμάνι. Γιατί λείπει ο Τζόρτζεβιτ. Ο Τζόρτζεβιτ παίρνει τα πρωταθλήματα. Φαίνεται, χωρί Μίτσιτ δεν νομίζω. Είναι μεγάλη απώλεια. Εφές. Εφές εσύ. Πάμε. Πάμε. Όχι, το πιστεύω, όντως το πιστεύω. Ναι. Εσύ λες Εφές, εγώ λέω Φενέρ. Άρα συμφωνήσαμε Φενέρ, μόνο στην Αρμάνι. Ναι. Συμφωνήσαμε μόνο στην Αρμάνι. Ήταν πολύ φρέσκια η Φενέρ στο πρώτο μάτς. Δηλαδή ο Βέσελη. Γαλλία. Του διέλυσε. Μονακό. Γαλλία. Θα το πάρει. Γαλλία δεν έχει προγνωστικά. Δεν ξέρω. Δεν το πάρει ο Μάικλ Τζέιμς. Θα το πάρει, λες. Να φύγει έτσι τουλάχιστον. Φύγει, λες. Θα πα στο NBA. Ναι, θα φύγει. Πού να κάτσα, κάτσε μόνο. Ωραία, NBA. NBA τι. Ποιο θα το πάρει. Είπαμε, Βοστόνη. Βοστόνη, το έχω πει. Τώρα είσαι πιο κοντά. Τώρα είσαι πιο κοντά. Έχει κάνει τα break. Παίζει με 4 στον Golden State. Στο είπα και τα ξημερώματα. Παίζει με 4. Παίζει με 4. Δεν υπάρχει Draymond Green. Κάνει κακό στην ομάδα. Καταρχήν. Τον βλέπεις, μπαίνει μέσα και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να γκρινιάξει τους διαιτητές, να προσπαθήσει να τσατίσει κάποιον αντίπαλο, να κερδίσει τι. Δεν τον ενδιαφέρει τον μπάσκετ. Δεν τον βλέπεις να ενδιαφέρεται να βελτιώσει την ομάδα. Τον βλέπεις να ασχολείται με οτιδήποτε πέρα από το να βοηθήσει τους παίκτες. Δεν ξέρω. Παλιά έβαζε τρίποντα, τώρα γιατί δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Καλά, το χειμώνα έλεγε θα σου στάρει με 40%. Γιατί τώρα έχει σταματήσει να βάζει τρίποντα. Μείον 3% έχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, παίζει με 4. Κρίμα για τον Κάρι, γιατί είναι καταπληκτικό. Κάνει μαγικά. Ο Κάρι κάνει μαγικά, αλλά και ο Πουλ δεν ξέρω. Ο Πουλ δεν είναι. Είναι νούμερο 28 του draft. Ναι, δεν είναι έτοιμο για αυτή τη σειρά. Οι άλλοι μα άνε σίδερα. Ναι, ναι. Τα είχαμε πει από την αρχή. Είναι 22 χρονών, είναι ακόμα νωρίς. Θα τον δούμε. Ο Κάρι και ο Τόμσον είναι. Και ο Wiggins σουτάρει μόνο του να βάλει. Προσπαθεί και αυτό ο κακό. Αυτό τουλάχιστον προσπαθεί. Αυτό τουλάχιστον κυνηγάει του πάντε, κλείνει τρύπε. Αλλά με τον Green σε αυτή την κατάσταση. Μέχρι και 4-1. Μην του πω τι μάθει αυτό. Μέχρι και 4. Ποιο τον Green. Μπορεί να ανακάμψει. Του Warriors. Όχι, ρε, δεν του υποτιμάω. Και ούτω ή άλλω τώρα ξέρει ότι πάντα εγώ κρίνω με τι σειρέ. Ναι. Δεν κρίνω με μονομένου αγώνε. Θα του κρίνουμε όλου στο τέλο σειρά. Αλλά ο Green είναι μεγάλη απογοήτευση. Δεν πάει να πέσει 40 λεπτά για να έχει 2 πόντου, 2 rebound, 2 assist. Και γκρίνια. Άσε που τώρα να τα λέμε δηλαδή όλα. Εκεί, οκ. Okay, δεν κινδυνεύουμε για από του ακροατέ να μα ρίχνουν πινελίκια. Στο προηγούμενο μάτσο πρέπει να έχει αποβληθεί. Πρέπει να έχει αποβληθεί. Τι να κάνουμε τώρα. Σκούντα εκεί το Τζέιλεν Μπράουν. Τράβαγε. Πήγα να το κατεβάσει στο σορτσάκι. Το είπα και Μπράουν. Κάτσε ρε. Το είπε. Ναι, αυτό είπε. Λίγο μου πήγα να τραβήξει στο σορτσάκι. Το είπε. Συνέντευξη. Αυτό. Ρε φίλε, κάτσε δηλαδή. Συγκεντρώσου, κάνει λίγο focus. Έχετε παραγωγικά χρόνια αυτή τη στιγμή μπροστά σας. Δεν φτάσατε εκεί κατά λάθος. Εκεί φτάσατε για να το πάρετε. Συγκεντρώσου. Να το στείλω στον Draymond, το podcast. Έχει και αυτός podcast. Έχει podcast και λέει όλοι το δικό μου podcast θα ακούτε και όλοι εδώ θα έρθετε και δίσω, χάζω πάλι εμένα θα ακούτε και τέτοια. Εντάξει, από ό,τι είσαι καλός. Αλλά πρέπει να κάνεις κάτι και στο... Βοήθα λίγο τα παιδιά, ρε παιδάκι. Στο μπάσκετμπολ. Αυτά. Λοιπόν, καλούς τελικούς να έχουμε. Ναι. Από το Σάββατο θα είμαι σε καλή κατάσταση. Την άλλη εβδομάδα στο podcast θα είναι άλλος άνθρωπος. Ναι, θα είμαι άλλος άνθρωπος. Ήμουν ο Χαρισταύρου. Σπύρος Καβαλιεράτος. Καλή σειρά τελικών Α1 να έχουμε και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.